Η πρώτη φάση με όλες τις δυσκολίες που είχε λόγω κορονοϊού πήγε πάρα πολύ καλά για το τμήμα μας και για τα υπόλοιπα τμήματα της συμπόρευσης. Το παιδικό του Πασεραϊκού ήρθε στη δεύτερη θέση και αποτέλεσμα αυτού είναι ότι συνεχίζουμε στην επόμενη φάση του πρωτοθλήματος. Και ποιοι είναι οι στόχοι που έχετε θέσει? Αρχικά γιατί μιλάμε για παιδιά ηλικίας 15 χρονών, ο στόχος είναι να αποκτήσουν εμπειρίες. Το ταξίδι που θα κάνουμε στη Δράμα για να αγωνιστούν είναι σημαντικό για αυτά τα παιδιά να αποκτήσουν εμπειρίες και φυσικά να δώσουν το καλύτερο που μπορούν και αν όλα πάνε καλά να συνεχίσουμε και στην επόμενη φάση. Πώς κυλάει το εγχείρημα της συμπόρευσης? Ε, βλέποντάς το από μέσα το εγχείρημα αυτό ε, υπάρχουν πολύ καλά σημάδια για το μέλλον ε, ακόμα μπορεί να μην έχουν φανεί αγωνιστικά σε κάποιον που το βλέπει από έξω αλλά πιστεύω ότι θα εκμεταλλευτούμε περισσότερο το πλούσιο ταλέντο που υπάρχει στο νομό μας Ένας από τους στόχους της συμπόρευσης είναι και να αναβαθμίσουμε τις υποδομές στην, στο νομό μας με κάποια με νέα γήπεδα που είναι σε επίπεδο μελετών που στοχεύουμε στο μέλλον να φέρουν και κάποιες διοργανώσεις στο νομό μας ήταν, το, το προηγούμενο στο, είχαμε στο ήταν στο Ηράκλειο το Final Four του κυπέλου γιατί όχι στο μέλλον να δούμε κάποια αντίστοιχη διοργάνωση ή κάποιους αγώνες εθνικής και εδώ η επαρχία διψάει για, για αθλητισμό και μιλάμε για ένα νομό με πλούσια αθλητική παράδοση. Για ένα μεγάλο νομό και με πλούσια αθλητική παράδοση. Έχει βγάλει μεγάλους αθλητές σε όλα τα αθλήματα ε, και, νομίζει, και ο κόσμος δείχνει ότι το, το θέλει. Είχαμε πρόσφατα, μέσα στα Χριστούγεννα, είχαμε ένα, το τουρνουά των α, τμήματων των το, καλαθοσφαίρισης παιδικών και φιβικών τμήματων το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά και έδωσε και χαρά και στους α, συμμετέχοντες στα παιδιά δηλαδή.